Επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, μετά τα όσα ακούσατε στο πρώτο μέρος της εκπομπής για τον Ηρακλή, ο οποίος βεβαίως είναι μια μεγάλη ομάδα και κακός είναι σε αυτήν την κατηγορία. Πρέπει να είναι στην Super League 1, φυσιολογικά, όπως τα είπαμε με τον Βασίλη τον Βιτλή. Πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ και θα πάμε να μιλήσουμε για το παιχνίδι της προσεχούς Πέμπτης, που είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, με την Μπριζ. Και θα πάμε να καλησπερίσουμε τον πρώην ποδοσφαιριστή του Δικεφάλου του Βορρά, από τα πιο μεγάλα ονόματα της ιστορίας του ΠΑΟΚ, τον κύριο Παναγιώτη Κερμανίδη, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Κερμανίδη. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Εύχομαι σε όλους με υγεία πάντα. Καλή εβδομάδα και σας με υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Έτσι. Βέβαια, το πρώτο που θέλω να ρωτήσω είναι, πέρα από το ότι πώς θα πάνε οι Μπέμπηδες, καλά πρέπει να πηγαίνουν οι Μπέμπηδες, έτσι. Εντάξει, είμαστε ευχαριστημένοι. Είμαστε. Φέτος είναι μία από τις χρονιές μας. Οι ομάδες μας φτάσανε τελικούς με πολύ καλό ποδόσφαιρο, καλές εμφανίσεις και πραγματικά είμαστε ευχαριστημένοι. Μπράβο. Και του χρόνου εύχομαι ακόμη καλύτερα να πάτε, όπως κάθε χρόνο. Και βέβαια, το πρώτο ερώτημα έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ και με το τι βλέπετε μετά το πρώτο ματς. Πώς τα είδατε δηλαδή στο Βέλγιο? Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός έτσι όπως τον περιμέναμε. Αλλά τι περιμένουμε για το ματς της Πέμπτης? Ναι, πράγματι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ γράφει ιστορία. Φτάνει σε έναν πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό θεσμό να είναι διεκδικητής, να έχει ελπίδες για να φτάσει στο τελικό. Και τώρα είναι ένα βήμα πριν να παίξει με την Μπριζ, την οποία Μπριζ, όπως είδαμε στο πρώτο παιχνίδι, την αντιμετώπισε στα ίσια, έπαιξε ελεύθερο ποδόσφαιρο. Μπορεί να μην είχαμε την καλύτερη εμφάνιση όπως τα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα που πήραμε είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο για το παιχνίδι της Πέμπτης, όπου σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα είναι διαφορετικός μπροστά στο δικό μας κοινό, μέσα στην Τούμπα. Πιστεύω ότι θα ισχύσει ο νόμος της Τούμπας σε αυτό το παιχνίδι, όπου ο ΠΑΟΚ δεν καταλαβαίνει τίποτα σε τέτοια ευρωπαϊκά παιχνίδια με την Τούμπα. Ναι. Ισχυρή, έχουμε πολύ δυνατή έδρα. Εύχομαι και οι παίκτες να είναι σε καλή κατάσταση. Αυτό που λέτε θα ισχύσει ο νόμος της Τούμπας, εννοείται ότι ένα γκολ θα το βάλει ο κόσμος, από ό,τι καταλαβαίνω. Πράγματι, εγώ προσωπικά που το έζησα στην πετσί μου, για να το πω, έζησα στις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπως Λιόν, όπως Λέγκια, όπως... Ματσάρα. Ματσάρες και ομαδάρες. Κάνει κάποιες διακοπές. Έχουμε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία. Μπορούμε να έχουμε και πάλι τον κύριο Κερμανίδη, ο οποίος μας μιλούσε για την εποχή της Λιόν, της Λέγκια και όλων εκείνων των μεγάλων έτσι αγώνων που κέρδιζε ο ΠΑΟΚ και προκρινόταν, και τα μεγάλα παιχνίδια, κάτι τεσσάρες, κάτι μεγάλες νίκες δηλαδή. Πιστεύω ότι θα έχουμε σε λίγο και πάλι την επικοινωνία με τον κύριο Παναγιώτη Κερμανίδη, για να μας δώσει λίγο το στίγμα της σκέψης του, και ίσως να έχουμε και καλύτερη επικοινωνία, αν μπορούμε τώρα να τον δούμε και πάλι. Κύριε Κερμανίδη, λέγατε για τη Λέγκια και τη Λιόν και κάπου κόπηκε η επικοινωνία. Ναι, πράγματι παίξαμε με μεγαθύρια, όπως και την Μπαρτσελόνα έχω πει, όπως και τη Μίλαν και τη Λιόν. Δηλαδή πολύ μεγάλα παιχνίδια, και όπου ο κόσμος έπαιξε πολύ σπουδαίο ρόλο, βοήθησε, μας ανέβασε πάρα πολύ ψυχολογικά και μας δίνει να πιστεύουμε ότι για μας δεν υπάρχει αντίπαλος που να μην μπορούμε να τον κερδίσουμε. Πιστεύω ότι θα δούμε ίδια κερκίδα την Πέμπτη. Απλά οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει από την πλευρά τους να παίξουν για την ιστορία του συλλόγου. Ναι. Πού βλέπετε ότι μπορεί να χτυπηθεί αυτή η ομάδα, δηλαδή αδυναμίες της Μπριζ ποιες είναι? Λοιπόν, δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Η Μπριζ είναι μια ταχύτατη ομάδα, ειδικά στην επίθεση του νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, αλλά έχει πολύ τροτά σημεία, αδύναμα σημεία στην αμυντική του διάταξη, από ό,τι είδα στο προηγούμενο παιχνίδι. Είδα ότι στην άμυνα κάνουν εύκολα το λάθος. Είδα ότι
εκεί μέσα μπορούσαμε να βγούμε, να φτάσουμε στην περιοχή τους και να είμαστε και επικίνδυνοι. Έτσι θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να το ξεκινήσει επιθετικά, να πιέσει, να πρεσάρει τους αμυντικούς τους και να δημιουργήσει εύκολα τις ευκαιρίες. Ναι. Άρα λοιπόν να προσέξει και στην άμυνα πρέπει. Τώρα έβαλε τον Βιερίνια δεξιμπάκ. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι, ναι, ακριβώς. Άλλο θέμα ότι όπως είπα είναι πολύ επικίνδυνη και ταχύτατη στην επίθεση, με ειδικά φαντάζομαι κόντρα επιθέσεις. Αυτό έδειξε και το τελευταίο τους πρόσφατο παιχνίδι στο πρωτάθλημα που κέρδισαν 3-0 και πλησίασαν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Νίξαν την Adverb με 3-0 και την Adverb και μάλιστα με άνεση την νίξαν 3-0, όπως λέτε. Πάλι έχουμε πρόβλημα στην επικοινωνία. Πιστεύω ότι θα κάνουμε μία ακόμη επικοινωνία. Κάτι γίνεται. Δεν ξέρω μέχρι πότε η Ελλάδα θα αποκτήσει δίκτυο ίντερνετ, το οποίο να είναι και καλό και να πιάνει παντού, ενδεχομένως, και να πιάνει και καλά παντού, γιατί είμαστε το 2024, πρέπει να πάμε μάλλον στο 2124 για να μπορέσουμε να έχουμε επικοινωνία. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς δεν έχουμε την καλή επικοινωνία μέσω ίντερνετ και μέσω διαφόρων έτσι, μέσων που επιχειρούμε και εμείς να έρθουμε σε επικοινωνία. Για πάμε λίγο στην τρίτη ακόμη. Στην προσπάθεια με τον Παναγιώτη Κερμανίδη, τρίτη προσπάθεια, ζωντανά είμαστε. Έχουμε φτάσει 7 και 13 πρώτα λεπτά εδώ στην Βεργίνα τηλεόραση και βεβαίως η εκπομπή μεταδίδεται και σε επανάληψη την ίδια μέρα το βράδυ, γύρω στις 11.30 θα το θυμάστε αυτό, και στις 12 τα μεσάνυχτα στη Βεργίνα της Κύπρου. Μεταδίδεται η εκπομπή και στην Κύπρο στις 12 τα μεσάνυχτα στη Βεργίνα της Κύπρου. Και θα έχουμε δυνατότητα, πιστεύω, να μάθουμε και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ σε λίγο από τον Στέλιο Στεριάδη, τον οποίο θα έχουμε και αυτόν λίγο αργότερα στην παρέα μας, να μας δώσει το στίγμα του τι γίνεται σήμερα στον ΠΑΟΚ μετά το γεγονός ότι δεν έπαιξε χτες. Αλλά ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται έτσι κι αλλιώς από την περασμένη Πέμπτη, προετοιμάζεται για την Πέμπτη που μας έρχεται, δεδομένου ότι εκεί είναι το μάτς της χρονιάς, θα έλεγα. Πρέπει να κερδίσει, πρέπει να κερδίσει, πρέπει να κερδίσει με 2 γκολ διαφορά και να περάσει στους 4 του Conference League, όπως και ο Ολυμπιακός, το ίδιο ευχόμαστε, που παίζει με την Φενέρμπαχτσε εκτός έδρας μετά το 3-2 του πρώτου αγώνα στο στάδιο, στο γήπεδο Καραϊσκάκης, Γιώργος Καραϊσκάκης. Άρα λοιπόν και ο Ολυμπιακός, μακάρι και αυτός να περάσει και να έχουμε 2 ομάδες στα ημιτελικά. Θα είναι πάρα πολύ καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί θα δώσουν βαθμούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, εάν θα γίνει, πρέπει να γίνει για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Χωρίς αμφισβήτηση, αυτό είναι που περιμένουμε όλοι να δούμε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λοιπόν τώρα τηλεφωνικά με τον Παναγιώτη Κερμανίδη, γιατί δεν μας βοηθάει το ίντερνετ. Κύριε Κερμανίδη, λέγατε για την νίκη επί της Adverb με 3-0. Ναι, ότι ήταν μια σημαντική νίκη και χαλαρή η νίκη, θα έλεγα, έτσι. Έτσι ακριβώς. Έδειξε η ομάδα τους ότι είναι σε πλήρης ετοιμότητα. Βέβαια, από αυτή την ομάδα που κέρδισαν 3-0 θα λείπουν κάποια άτομα βασικά στο δικό μας παιχνίδι. Αυτό δεν σημαίνει όμως για μένα προσωπικά τίποτα. Αυτοί οι Ευρωπαίοι πάντα έχουν εισάξιους παίκτες που δεν παίζουν, που τους έχουν έξω στον πάγκο και σίγουρα είναι όλοι υπολογίσιμοι. Ναι. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να προσέξει πάρα πολύ. Είπατε προηγουμένως και για την επιθετική τους γραμμή, που είναι δυνατή επιθετική τους γραμμή των Βέλγων, ναι. Έτσι. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ταχύτατη. Είναι στις αντιπιθέσεις, θέλουν προσοχή. Είναι ομάδα που σκοράρει. Είναι που παίζει ελεύθερα, ανοιχτά. Δεν κάθεται, δεν αμήνεται. Παίζει ανοιχτά και βέβαια έχουν ένα αβαντάζ τώρα το 1-0, αλλά αυτό το σκορ δεν εξασφαλίζει τίποτα. Θέλω να ρωτήσω κάτι, επειδή τόσο καιρό λέμε και για τον Κωνσταντέλια. Μήπως τον Κωνσταντέλια τον πήραν χαμπάρι, όχι χαμπάρι, εννοώ δηλαδή ότι αυτός κάνει όλο το παιχνίδι και πέφτουν όλοι επάνω του. Εσείς τι βλέπετε? Εντάξει, ο Κωνσταντέλιας είναι ένας ποιοτικός παίκτης. Ένα βαρόμετρο τώρα είναι στον ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι αυτή. Ο Σαντέλιος είναι απαραίτητος για τον ΠΑΟΚ και ειδικά σε τέτοια παιχνίδια κρίσιμα η παρουσία του είναι απαραίτητη. Αλλά εντάξει, όταν βλέπεις απέναντί σου έναν ποδοσφαιριστή ποιοτικό, έναν ποδοσφαιριστή επικίνδυνο, σίγουρα δίνονται και ανάλογες εντολές για να τον προσέξουν, να τον μαρκάρουν. Άρα και ο Κωνσταντέλιας θα πρέπει από την πλευρά του να αλλάξει κάποια πράγματα, να βελτιώσει κάποια πράγματα για να αντιμετωπίσει πια
τέτοιες καταστάσεις. Ναι, και είπαμε και για το Σαμάτα, ο οποίος δέχτηκε έτσι ένα θετικό κλίμα από όλους μετά το χαμένο πέναλτι στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό και προσπαθούν όλοι να το φέρουν λίγο πιο κοντά από πλευράς ψυχολογίας. Εντάξει, να σας πω κάτι. Ναι. Δεν είμαστε ερασιτεχνικό σωματείο, είμαστε επαγγελματικό σωματείο με συμβόλαια παικτών, με καλά πληρωμένο συμβόλαια παικτών. Άρα πρέπει να τους βλέπουμε ως επαγγελματίες παίκτες, ότι ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους, ότι προσφέρουν, ότι παίζουν για την ομάδα και ότι δίνουν λύσεις. Ο Σαμάτα μέχρι στιγμής τίποτα από αυτά δεν έχει κάνει. Περιμένω βέβαια εγώ προσωπικά να τον δω διαφορετικό, να δώσει πραγματικά βοήθεια στην ομάδα και βαθμούς στην ομάδα. Μέχρι στιγμής δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα και εντάξει, εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη είμαστε και φιλόξενοι και καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα, αλλά εδώ είναι επαγγελματικό το ποδόσφαιρο. Εδώ θέλει, εμείς απαιτούμε να παίζουν οι παίκτες. Ναι. Και αυτό ζητάμε και από το Σαμάτα. Εφόσον παίρνει και τόσα λεφτά και εφόσον έρχεται για τα λεφτά ουσιαστικά. Είναι επαγγελματίας, έκανε υψηλό συμβόλαιο. Όλοι τον περιμέναμε εδώ ότι θα λύσει το πρόβλημα του, η θέση του Σεντερφόρ. Και από πόσους μήνες είναι εδώ, δεν βλέπω εγώ προσωπικά, δεν είδα κάτι ακόμα για να πω ότι αυτός ο παίκτης έχει μέλλον εδώ στον ΠΑΟ. Ναι. Δεν είδα τέτοιο πράγμα. Κύριε Γερμανίδη, ναι. Μιλάμε και για το Βιερίνια, ο οποίος έπαιξε στο Βέλγιο. Είναι σε μια ηλικία 39 ετών. Εκεί δεξί μπακ Ότο δεν δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση. Εσείς τι βλέπετε για εκεί? Εδώ είναι ένα πολύ ευαίσθητο σημείο. Εδώ μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, το Βιερίνια, που έκανε καριέρα στον ΠΑΟΚ. Πραγματικά έχει προσφέρει, έχει γράψει τη δική του ιστορία. Αν αυτός αισθάνεται ότι μπορεί να παίξει, ότι πιστεύει ότι μπορεί να προσφέρει, η άποψή του σίγουρα θα μετράει. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορώ να καταλάβω για τον Ότο που ήρθε και αυτός πρόσφατα, γιατί δεν μπορεί ακόμα να εγκληματιστεί, δεν έχει εγκληματιστεί βασικά και δεν έχει μπει στο πετσί της ομάδος παρόλα τα σοβαρά παιχνίδια που έχουμε και μάλιστα προέρχεται από Αγγλία από ό,τι ξέρω, έτσι δεν ναι, είναι ναι. Από πολύ υψηλό επίπεδο ποδόσφαιρο και νομίζω ότι ούτε αυτός θέλει το χρόνο του. Αυτοί τέτοιου είδους παίκτες που έρχονται από Αγγλία, από Ιταλία, Ισπανία, πρέπει να παίζουν κατευθείαν σε αυτό το πρωτάθλημα το ελληνικό και ιδιαίτερα ακόμα και στον ΠΑΟΚ. Πρέπει να στέκονται άνετα. Από τη στιγμή όμως που βλέπουμε ότι ο Λίρατζης έφυγε, έμεινε Ότο, ο άλλος δεν είναι δηλωμένος. Ο Σάστρε. Ακριβώς. Ναι. Δεν είναι δηλωμένος. Αναγκαστικά ο προπονητής πρέπει να προβεί στη λύση του Βιερίνια, ο οποίος Βιερίνια παίζει βέβαια από την πλευρά του όσο μπορεί, αλλά κακά τα ψέματα, ο χρόνος πια φαίνεται ότι έχει περάσει από πάνω. Άρα δηλαδή πιστεύετε ότι εκεί είναι ένα αδύνατο σημείο της ομάδας πιστεύω του ΠΑΟΚ? Πιστεύω ότι ο κύριος Λουτσέσκου θα πρέπει να επιμένει στον Ότο. Στον Ότο, ναι. Εκεί να ρίξει όλο το βάρος για να μπορέσει να τον φέρει σε κατάσταση να μπορεί να προσφέρει. Ναι. Και ο Βιερίνια να είναι μια λύση έμπειρου παίκτη, ο οποίος θα μπαίνει τη στιγμή που να κάνει το δεύτερο προπονητή μέσα στο παιχνίδι. Αυτό που θέλω να ρωτήσω κλείνοντας την σημερινή μας ωραία κουβέντα, ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το εάν αυτό το παιχνίδι θα είναι της υπομονής η ρεβάνς. Θέλει σίγουρα μια στρατηγική. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Θέλει μια στρατηγική. Ο ΠΑΟΚ θέλει πρόκριση, θέλει να γράψει ιστορία, αλλά θα πρέπει να το παίξει έξυπνα, με μυαλό, μια στρατηγική ωραία, τέτοια, που στο τέλος να πάρει την πρόκριση. Το να πάμε καθαρά με ενθουσιασμό και ότι είμαστε στην Τούμπα, στο σπίτι μας και θα σας πάρουμε και θα σας κάνουμε, αυτά είναι ωραία λόγια, αλλά σε τέτοια παιχνίδια φτάσαμε πια σε ένα σημείο που όλη η Ευρώπη μας παρακολουθεί. Θέλει έξυπνους παίκτες, θέλει μυαλωμένους παίκτες με καθαρό μυαλό να ξέρουν πώς θα αρχίσουν το παιχνίδι και πώς θα το τελειώσουν. Εδώ είναι όλη η ιστορία. Εγώ εύχομαι πραγματικά να πετύχει ο ΠΑΟΚ, να πάρει πολύ μεγάλη πρόκριση και από εκεί και πέρα να δει πια με άλλο μάτι
το επόμενο παιχνίδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κερμανίδη, για την κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, καλό βράδυ.